Θα πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Με το παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις, στην Αφρική γίνεται ένα ολόκληρο κίνημα. Άκουσε με. Για να μπορέσουν να αναδειχτούν ορισμένες χώρες που πεινάνε τα παιδιά για εκπαίδευση, για όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει το. Με έκανες, αλλά εντάξει. Όχι, γιατί. Το Byron College, στο λέω, το Byron College είναι ένα σχολείο που είναι παιδιά από 45 χώρες και μιλάνε διάφορα. Προχθές κάναμε μια πολύ ωραία γιορτή. Ετοιμάσαμε έτσι με τα παιδιά να δούμε τη γιορτή τους με φαγητά, με χορούς, με όλα αυτά. Λοιπόν, τους χαιρετήσουμε. Άντε, σας χαιρετάμε. Καλή Κυριακή. Να πέσει το Byron College. Γεια. Το Byron College, διεθνές βρετανικό σχολείο στην Αθήνα, με παιδιά από 42 διαφορετικές χώρες, πιστό στο ραντεβού του, όπως κάθε Μάιο, γιόρτασε χθες με ένα πολυπολιτισμικό πάρτι γεμάτο κέφι, ζωντάνια και παιδικά χαμόγελα το Φεστιβάλ Πολιτισμού 2010. Δεκάδες παιδιά διαφόρων ηλικιών χόρεψαν με τις εθνικές τους ενδυμασίες στους παραδοσιακούς ήχους της χώρας τους γεμάτη περηφάνεια, ενώ 40 τουλάχιστον πάγκοι με παραδοσιακές λιχουδιές αλλά και φυλάδια με πολιτιστικές και ταξιδιωτικές πληροφορίες απασχολούσαν μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Είμαστε ένα σχολείο που αποτελείται από μαθητές από πάνω από 40 εθνικότητες. Οπότε σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική βραδιά για μας, γιατί έχει την ευκαιρία η κάθε εθνικότητα να διαφημίσει τον εαυτό της και ταυτόχρονα να χαρεί με τη χαρά του διπλανού της. Αν μη τι άλλο, μετά από χρόνια όταν φεύγουν τα παιδιά από εδώ, θα θέλαμε αυτό να έχουν πάρει μαζί τους, το να σέβονται τον εαυτό τους και το διπλανό τους. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και η Νότια Αφρική ως φετινή διοργανώτρια χώρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των φετινών εκδηλώσεων με τις 32 χώρες που θα συμμετέχουν να παίρνουν μέρος στη γιορτή με θέμα πολιτισμός και ποδόσφαιρο.